Μεταφέροντας δύο λόγια από τη Ρόδο, θα πρέπει μάλλον να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα της πιο πρόσφατης απόπειρας να γίνει νόθο συνέδριο. Λίγο πολύ, φυσικά, είναι γνωστά. Η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ, με την παρότρινση, όπως φαίνεται, των ντόπιων εκπροσώπων της, αισθάνθηκε ασφαλής να κάνει τις βρωμιές της στη Ρόδο. Πίστεψε ότι ο συσχετισμός δύναμης, η πρόσβαση σε μηχανισμούς που ξεκινούν από το διορισμό των δικηγόρων και φτάνουν μέχρι την επιστράτευση αποτρεπτικής δύναμης κρούσης, μπορούσαν να τις εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον αποστηρωμένο από τις ταξικές δυνάμεις. Μάζεψαν όλους τους μπράβους του νησιού, έφεραν ενισχύσεις από την Αθήνα, απευθύνθηκαν ξετσίποτα στις σχολές πολεμικών τεχνών, που οι περισσότερες βέβαια στη συνέχεια δεν τους έκαναν τη χάρη, σε έναν ένα ξεχωριστά τους εργαζόμενους των εταιριών security. Όμως επειδή η αποφασιστικότητα του ταξικού κινήματος τους χάλασε τα σχέδια, προχώρησαν στο σχέδιο Β. Δημιουργώντας τεχνητή ένταση, σκίζοντας τα πουκάμισά τους και πέφτοντας κατάχαμα παριστάνοντας τους λαβωμένους. Η αλήθεια είναι ότι η προπαγανδιστική μηχανή τους δούλεψε πολύ δραστήρια για να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο, όμως ούτε και αυτό είχε σοβαρά αποτελέσματα μέσα στον κόσμο. Οι δικές μας δυνάμεις εν ώψη του συνεδρίου οργάνωσαν μια σειρά περιοδίες στους χώρους δουλειάς του νησιού, που πλαισιώθηκαν από στελέχη του ΠΑΜΕ, μέλη της διοίκησης της ΓΕΣΕ. Μέσα σε μια εβδομάδα ήρθαμε σε επαφή με πάνω από 500 εργαζόμενους συνολικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας να υπερασπιστεί τη ΓΕΣΕ και την πλειοψηφία του εργατικού κέντρου. Τέτοιο είναι το κύρος τους μέσα στην εργατική τάξη της περιοχής. Οργανώσαμε μια ογκώδη για τα δεδομένα της Ρόδου διαδήλωση, που το χαρακτηριστικό της ήταν η συμμετοχή ντόπιου κόσμου, που έχουμε μια χαλαρή επαφή, χαλαρούς δεσμούς μαζί του, αλλά η μαζική συμμετοχή ντόπιου κόσμου. Ωστόσο, έχουν το θράσος στις συνεντεύξεις τους στα τοπικά ΜΜΕ να λένε ότι οι φορείς της Ρόδου αγκάλιασαν το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Ποιοι ήταν αυτοί οι φορείς? Ο εισαγγελέας, η αστυνομία, ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης. Στον απόϊχο των γεγονότων συνεχίζουν να αναπαράγουν τερατώδη ψέματα. Φτάνουν μέχρι το σημείο να λένε στα ραδιόφωνα ότι τους κλέψαμε κινητό τηλέφωνο, μέχρι σενάρια τύπου Τζον Λεκαρέ για το πώς καταφέραμε να μπούμε στο ξενοδοχείο που είχαμε μετατρέψει σε φρούριο. Με μια συνεδρίαση των 10 λεπτών, αφού είχε προηγηθεί το απαραίτητο πολιτικό μασάζ της δυνάμεις τους, που φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο σίγουρες για τη γραμμή τους, ψήφισαν να προχωρήσουν σε διορισμό διοίκησης χωρίς τη ΔΑΣ. Πρόλαβαν ωστόσο να χύσουν χολή και να μας αποκαλέσουν τάγματα εφόδου. Ποια είναι όμως τα έργα και οι ημέρες της πλειοψηφίας του ΔΣ εκεί στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου? Τι μάχη έχουν δώσει για τη βελτίωση του βαθμού οργάνωσης της εργατικής τάξης? Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 10 χρόνια που διοικούν το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία που έχουν φέρει για εγγραφή είναι τα παραρτήματα του Καραγεωργόπουλου και του Στοιμενίδη, ενώ έχουν στήσει και ένα σωματείο στη ΔΕΗ με ένα καταστατικό που ούτε η γενό που δεν το κάνει δεκτό. Η σχέση του μεγάλου ξενοδόχου στο ξενοδοχείο του οποίου οργανώθηκε το συνέδριο με τον εργοδοτικό ή κυβερνητικό συνδικαλισμό δεν είναι καινούρια. Ούτε φυσικά η επιλογή του συγκεκριμένου ξενοδοχείου είναι και αυτή τυχαία. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλίων και ορισμένα ακόμα μέλη του ΔΣ είναι υπάλληλοι του. Στις εκλογές του Σωματείου, η ιδιαίτερα γραμματέα του μεγαλοξενοδόχου έρχεται με λίστα και στέκεται στην είσοδο. Όποιος δεν ψηφίσει σωστά, έχει πρόβλημα. Το μεγαλύτερο λοιπόν σωματείο του νησιού αξιοποιείται ως εκλογικός μηχανισμός για να συντηρεί και να διευρύνει τις πλειοψηφίες. Δεν είναι λίγες οι φορές που μπροστά στην κάλπη έχουν διαγράψει χιλιάδες εργαζόμενους που εκτιμούσαν ότι θα τους γύριζαν την πλάτη, ανάμεσά τους φυσικά και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Το σωματείο, αυτό έχει αποτέλεσμα δηλαδή, το σωματείο να είναι απαξιωμένο στη συνείδηση των εργαζομένων της περιοχής. Τώρα που ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι και πρόεδρος των ξενοδόχων, είναι υποψήφιος δήμαρχος, στο ίδιο ψηφοδέλτιο συμμετέχει ο πρόεδρος των οικοδόμων, ο πρόεδρος των ξεναγών, ενώ προεκλογικό αγώνα κάνουν και μερίδα του ΔΣ των ξενοδοχοϋπαλλήλων και βέβαια μπορεί να έχουμε και ακόμα συνέχεια. Όταν γίνεται προσπάθεια συσπήρωσης των εργαζομένων μέσα στους τόπους δουλειάς, κυρίως στα ξενοδοχεία, μιας και έχει 25.000 εργαζόμενους ο κλάδος στην περιοχή, παρεμβαίνουν στους εργαδότες να απολύονται όσοι συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Όταν το 2017 έληξε η τοπική κλαδική σύμβαση και ήταν εξαφανισμένοι αφήνοντας ξεκρέμαστους στους εργαζόμενους, μπήκαν μπροστά τα τρία επιχειρησιακά σωματεία που ιδρύθηκαν με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Τι έγινε τότε? Άρον-άρον υπογράφηκε
μακριά από τους εργαζόμενους, σκλαβική συλλογική σύμβαση με κουτσουρωμένα δικαιώματα. Όταν τα σωματεία αυτά συνέχισαν τον αγώνα μέσα στους δικούς τους χώρους δουλειάς, η πλειοψηφία διέγραψε τα μέλη του ΔΣ, τα δικά μας, του ΠΑΜΕ, από το κλαδικό σωματείο και προσπάθησαν να μας διαγράψουν και από το εργατικό κέντρο. Και αν δεν είχαμε πάει εκεί με δύναμη σωματείων, θα μας είχαν διαγράψει και από το εργατικό κέντρο. Με λίγα λόγια, αντιπαραθέτοντας τις δύο πλευρές, η μια πλευρά φανερά προσπαθεί να κρατήσει καθυλωμένη την εργατική τάξη, μακριά από τους αγώνες, την οργάνωση, την πάλη κτλ. Η άλλη πλευρά παλεύει δραστήρια. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις που άφησαν το αποτύπωμά τους στην περιοχή μας, που κλώνησαν το μονομπλοκ που υπήρχε στις γραμμές τους, το επόμενο διάστημα να προσπαθήσουμε να το βάλουμε μπροστά, να το αξιοποιήσουμε προς όφελο της εργατικής τάξης της περιοχής. Αυτά.